Το βρεγμένο χαρτί ανακυκλώνεται. Μπορεί να ανακυκλωθεί. Τώρα, εξαρτάται τι βρεγμένο. Συνήθως το χαρτί τουαλέτας, δηλαδή η κουζίνας, αυτό που είναι μαλακό τέλος πάντων, κυρίως πάει στο οργανικό κλάσμα της διαδικασίας. Δηλαδή, μάλλον χρησιμοποιείται μαζί με τα οργανικά, γιατί και διαλύεται. Έτσι. Ενώ το χαρτί το άλλο, είτε είναι χαρτί συσκευασίας, είτε είναι το χαρτί που χρησιμοποιούμε σε βιβλία κτλ., πάει για ανακύκλωση. Ναι. Το χαρτί που είναι. Γιατί βρεγμένο με βρεγμένο έχει διαφορά, κατάλαβε τι λέω. Βρεγμένο το που. Το χαρτί που είναι ελαφρά λερωμένο, ανακυκλώνεται. Βεβαίως. Δεν έχει. Δηλαδή, αν το χαρτί είναι λερωμένο, τι εννοούμε, γραμμένο ή έχει κάποιο λάδια κτλ. Μπορεί να. Το μέγεθος. Συνήθως το χαρτί, και αυτό είναι και ένα. Τι πρόβλημα υπάρχει, δηλαδή. Αυτό που βάζουμε τώρα στο μπλε κάδο, που σύμφωνα με αυτό το σύστημα ανακύκλωσης που κυριαρχεί στη χώρα, αυτό της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, έχει μεγάλο όγκο και μικρό βάρος. Για να μην δημιουργούμε επιπλέον πρόβλημα, καλό είναι και τα χαρτιά συσκευασίας κυρίως που προέρχονται από χαρτί βότια, πριν τοποθετηθούν στον κάδο, να σπάζονται και να συμπιέζονται. Δηλαδή δεν είναι τίποτα, δηλαδή σε κάποιες επιχειρήσεις που μεταφέρεται υλικό συσκευασίας, χαρτόκουτα μεγάλα, καλό είναι να τα σπάμε και να τα βάζουμε σπασμένα μέσα για να μην πιάνει μεγάλο όγκο στον κάδο. Κύριε Δήμαρχε, πιο πολύ αυτή η ερώτηση έχει και εξής νόημα. Πολλοί κόσμοι συνηθίζουν τα χαρτιά που έχει γράψει, να τα παίρνει, να τα σκίζει σε μικρά κομματάκια και μετά να τα πετάει στην αμαρτία. Πρόβλημα δημιουργείται. Μήπως ακριβώς το μικρό μέρος. Επειδή αν ήταν σχέτο χαρτί και φτάναμε στο σημείο να επιλέγουμε αναποιότητα, μπορεί να μην δημιουργήσει πρόβλημα. Αλλά πρόβλημα δημιουργεί γιατί μετά δεν μπορεί να το ανακτήσει το κέντρο διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών. Όσο πιο μικρό είναι, τόσο δυσκολότερο είναι να ανακτηθεί και πάει πάλι, απλώς κόστος δημιουργεί και πάει πάλι για μαζί με τα σύμφωνα. Σαν υπόλοιπα της ανακύκλωσης. Οπότε καλό είναι να μην το σκέφτουμε. Δεν παίρνουμε για τα περιτυλίγματα τα μικρά παράδειγμα από τα παλατάκια, από καραμέλες. Ναι. Αυτά τα μικρά χαρτάκια τα πετάμε στην ανακύκλωση. Τα βάζουμε στην ανακύκλωση. Πρόβλημα δημιουργούν βέβαια στο τέτοιο, αλλά καλό είναι να τα βάζουμε στην ανακύκλωση. Ναι. Αλλά όταν είναι μεγάλο, για να μην το. Πολύ καλύτερο. Απλώς πρέπει να φέρουμε σε ένα μέγεθος που είναι διαχειρίσιμο. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Το λάδι του τηγανίσματος μπορούμε να το ανακυκλώσουμε. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο υλικό γιατί με πρόσμιξη κάποιων υλικών μπορεί να δημιουργήσει βιοντίζελ, δηλαδή καύσιμο βιολογικό. Και ήδη αυτή τη στιγμή κάνουμε μια προσπάθεια. Στο 10ο Δημοτικό έχει τοποθετηθεί και ειδικό καυστήρα που μπορεί να καίει τέτοιο βιοντίζελ. Αλλά και οι εταιρείες πλέον καυσίμων έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν ένα ποσοστό τέτοιων λαδιού για να αναμεγνύεται με τα ορυκτά καύσιμα. Και γίνεται μια προσπάθεια τώρα, ίσως σύντομα βάλουμε σε κάποια σχολεία δεξάμενες, προκειμένου το λάδι αυτό που χρησιμοποιούμε στο σπίτι στο μαγείρεμα και αυτό κάποια στιγμή ουσιαστικά καταλήγει στην αποκέντρωση δημιουργώντας και άλλα προβλήματα, θα μπορούμε να το συλλέγουμε για να φτιάξουμε τέτοια συστήματα αξιοποίησης. Και συσκευασίες των προϊόντων μπορούμε να τις ανακυκλώσουμε. Όλο αυτό το σύστημα, η ανακύκλωση στη χώρα ξεκίνησε από υποχρέωση η ευρωπαϊκή της χώρας να ανακυκλώνονται κυρίως οι συσκευασίες των προϊόντων. Γιατί δημιουργούν μεγάλο όγκο απορριμμάτων, θα έλεγα. Από τη στιγμή που μπήκαν κυρίως στις αλυσίδες λιανικής πώλησης. Κυρίως ανακυκλώνουμε συσκευασίες προϊόντων. Και μάλιστα οι εταιρείες που προωθούν τα προϊόντα τους συσκευασμένα έχουν υποχρέωση να δίνουν ένα ποσοστό από τα έσοδά τους για να τροφοδοτούν αυτά τα συστήματα ανακύκλωσης. Οι εταιρείες που έχουν φτιάξει αυτό το μπλε κάδο που ρίχνουμε τα ανακυκλώσιμα, το 65% της συγκεκριμένης εταιρείας το έχουν εταιρείες που παράγουν συσκευασία. Το χαρτί που έχει χρησιμοποιηθεί πάνω του το διορθωτικό υδρό ανακυκλώνεται. Ναι. Το μπλάνο.
Ναι, ναι, ναι. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας απευθύνω μια ερώτηση. Χαρτί που είναι γραμμένο με στυλό, μολύβι, διορθωτικό, ανακυκλώνεται. Ναι, βεβαίως. Όλα, γιατί όλο το χαρτί μετά από την, το κέντρο διαλογής διαχωρίζεται σε ποιότητες, δηλαδή διαφορετικό είναι το χαρτί αυτό που γράφουμε, διαφορετικό το καφέ αυτό της συσκευασίας και από εκεί πέρα ξαναπολτοποιείται και καθαρίζεται με διάφορες διαδικασίες και ξαναμπαίνει στη γραμμή παραγωγής για να παραχθεί ανάλογα με την ποιότητά του. Δηλαδή ένα χαρτί αν έχουμε γράψει με μελάνκα... Όταν μπει στον πολιτό θα γίνει λεύκαση κτλ. Και θα φύγουν όλα αυτά. Τα μπουκάλια από προϊόντα περιποίησης μπορούν να ανακυκλωθούν. Ναι, συνήθως οποιοδήποτε υλικό ανακυκλώνεται έχει αυτό το σηματάκι της ανακύκλωσης πάνω. Θα πρέπει να τα πλένουμε πριν ή τα βάζουμε κατευθείαν μετά. Καλό είναι όσο πιο καθαρό είναι το ανακυκλώσιμο υλικό, τόσο πιο εύκολα διαχειρίσιμο είναι μετά. Τα γκαζάκια ανακυκλώνονται. Νομίζω ναι, αλλά πρέπει να πάνε χωριστά γιατί πιθανόν να έχουν. Αν έχουν υπόλοιπο αέριο, μήπως δημιουργηθούν προβλήματα. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνουν χωριστά και όχι στον μπλε κάδο. Ο μπλε κάδος αναφέρει συγκεκριμένα τι πρέπει να. Δηλαδή εκεί που θα πάει ο. Υπάρχουν άλλα εναλλακτικά συστήματα, τα οποία να τώρα προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο υπογράψαμε παράταση της σύμβασης για λευκές συσκευές και όχι μόνο λευκές, δηλαδή τηλεοράσεις, ψυγεία, κουζίνες κτλ. Και λαμπτήρες. Αυτό που επιχειρείται τελευταία χρόνια στα σούπερ μάρκετ κυρίως είναι να είναι βιοδιασπόμενες οι σακούλες προκειμένου να μην μπαίνουν μαζί με τα ανακυκλώσματα. Δηλαδή, γιατί συνήθως τη σακούλα τη χρησιμοποιείς να μεταφέρεις αυτό το σύμμικτα ή οργανικό. Κι εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να υπενθυμίσω πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα της ανακύκλωσης στις μέρες μας. Πιστεύω ότι η ανακύκλωση έχει εξελιχθεί αρκετά καλά. Αυτό είναι προς όφελός μας. Έχω χαρεί ιδιαίτερα πάρα πολύ με τις ανακοινώσεις που μας έκανε ο κύριος Δήμαρχος ότι θα φτιαχτούν και άλλοι κάδοι για πιο ιδιαίτερη περίπτωση όπως λάδι, τηγανισμένο λάδι και τέτοια. Εσύ ανακυκλώνεις? Εγώ στο σπίτι μου βασικά ναι, ανακυκλώνω. Δεν ήξερα ότι πρέπει να συμπιέζουμε τα προϊόντα, μόνο ότι τα ξεπλένουμε. Αλλά τώρα που έμαθα περισσότερες πληροφορίες, πιστεύω πως θα ακολουθήσω για πολύ καιρό αυτό το παράδειγμα. Στο σχολείο έχετε και κομποστοποιητή, ακούσαμε. Ναι, έχουμε, στον οποίο μπορούμε να πετάμε από φρούτα που προφανώς τρώμε, τα οποία εκεί πέρα σε συνδυασμό με τα πεσμένα φύλλα των δέντρων γίνονται ένα φυτικό λείπασμα για τα φυτά του σχολείου.